Εσείς από εδώ και πέρα, πέρα από την επιβολή ποινών, από την απονομή δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας όλη αυτή την κατάσταση τώρα σχεδόν 3 χρόνια, 2,5 χρόνια ας πούμε που είμαστε τώρα, να μην το πω συναισθηματικά γιατί δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το πράγμα, σε πρακτικό επίπεδο πλέον, τι περιμένετε να γίνει, πώς θέλετε να εξελιχθεί η κατάσταση, τι λείπει που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, τι αποφεύγει είτε η τωρινή κυβέρνηση είτε η τότε, τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει και θα έπρεπε να γίνει πια. Το μεγάλο παράπονο μου από την τωρινή κυβέρνηση είναι ότι περιμέναμε πώς και πώς να αλλάξει η κυβέρνηση, να έρθει ένας νέος εισαγγελέας ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, περιμέναμε να ανοιχτεί ξανά ο φάκελος Μαρή. Περιμέναμε να δούμε επιτέλους δικαιοσύνη μετά από τόσο καιρό. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα και λυπάμαι γιατί φοβάμαι μήπως ακολουθήσουν την ίδια πορεία τότε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή να αποφεύγουν να τιμωρούν άτομα που είναι στην εξουσία, ενώ οι απλοί πολίτες να τιμωρούνται. Δηλαδή να τιμωρείται ένας απλός πολίτης επειδή χρωστά 300 ευρώ και ένας που ήταν εμπλεκόμενος σε μια τόσο σημαντική υπόθεση όπως το Μαρί, να μην του καταλογίζεται τίποτε. Έχετε ζητήσει κάποια συνάντηση με την τωρινή κυβέρνηση? Τελευταίως έχω πάει μια φορά στο Γενικό Εισαγγελέα και στον Πρόεδρο και έχω ξαναζητήσει ξανά ραντεβού, το οποίο δεν μου έχουν ανταποκριθεί μέχρι τώρα, ακόμη. Θέλετε να τους δείτε δηλαδή, θέλετε ναι, να τους δείτε και ναι, το Γενικό Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο? Γιατί περιμέναμε να μας, ειδικά ο Γενικός Εισαγγελέας, περιμέναμε να μας ενημερώσει τι θα γίνει με την εξέλιξη, αλλά προς το παρόν έχει μήνες που έχει γίνει η προηγούμενη συνάντησή μας και τώρα δεν περιμένω να μας δεχτεί, να μας πει ποια θα είναι η εξέλιξη.